Ομή παρέμβαση του τουρκικού προξενείου στη Ροδόπη, καταγγέλει στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για ερντογανικό βουλευτή. Η Ελένη Λαυτσή, στέλεχος ΣΥΡΙΖΑ Ροδόπης και επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης στο Δήμο Κομοτηνής, που πρόσκειται στον ΣΥΡΙΖΑ, οποία έκανε ευθέως λόγο για ομή και αισχρή παρέμβαση, χαρακτηρίζοντας τον νεοκλεγέντα βουλευτή ερντογανικό. Με ανάρτησή της στο Facebook, κατήγγειλε πως το τουρκικό προξενείο για άλλη μία φορά κατάφερε να παρέμβει στα πολιτικά πράγματα στη Ροδόπη. Αναλυτικά η ανάρτησή της. Συγχαρητήρια στο τουρκικό προξενείο που για άλλη μία φορά κατάφερε να παρέμβει στα πολιτικά πράγματα στη Ροδόπη. Συγχαρητήρια και σε όσους συνέβαλαν στην προσπάθεια του ερντογανικού κράτους να εκλέξει το υποτιθέμενο αριστερό δεκανίκη τους ως βουλευτή στη Ροδόπη. Συγχαρητήρια και σε όσους προσπαθούν να περάσουν στην κοινή γνώμη αυτή την παρέμβαση της Τουρκίας ως νίκη ενός αριστερού χώρου. Θα σας στεναχωρήσω, αλλά αυτή η υποβοηθούμενη εκλογή ούτε αριστερή ούτε προοδευτική στο ελάχιστο είναι. Είναι μόνο παρέμβαση ομή και αισχρή. Μπορεί ωστόσο το τουρκικό προξενείο Κομοτηνής να κατάφερε να εκλέξει με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ τον εκλεκτό του Φερχάτος Γκιούρ. Ωστόσο, όπως αναφέρει το πρώτο θέμα, μετράει και την πρώτη του μεγάλη ήττα με την άνετη επανεκλογή του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Αχμέτ Ιλχάν. Ο βουλευτής του Κινάλ έχει αποκηρυχθεί από την Άγκυρα και το σύστημα του τουρκικού προξενείου Κομοτηνής, επειδή αρνείται να ακολουθήσει τις υποδείξεις και το τουρκικό αφήγημα για τη μειονότητα. Ο ίδιος είχε διαγραφεί από την άτυπη Συμβουλευτική Επιτροπή Μειονότητας, στην οποία συμμετέχουν οι εκλεγμένοι παρόντες της, βουλευτές, δημοτικοί άρχοντες, ψευδομουφτίδες και άλλοι, με μια ανακοίνωση που τον κατηγορεί πως με τις πράξεις του αμφισβητεί την τουρκική ταυτότητα της μειονότητας. Ο Αχμέτ έχει εκφράσει πολλές φορές τη δυσφορία του για τον παρεμβατικό ρόλο του προξενείου στην περιοχή, χαρακτηρίζοντας δημόσια ως μη σύνομη τη δράση του Τούρκου πρόξενου Μουράτο Μέρογλου και ξεκαθαρίζοντας πως τα ζητήματα της μειονότητας είναι εσωτερικά της Ελλάδας και δεν θα πρέπει να παρεμβαίνει. Αποτέλεσμα ήταν να μπει στο στόχαστρο του προξενείου και των σκληροπυρηνικών της μειονότητας που τον απέπεμψαν και του κήρυξαν τον πόλεμο επιδιώκοντας την πολιτική του εξόντωση. Καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, ο βουλευτής του Κινάλ είχε να αντιμετωπίσει την εχθρική στάση του προξενείου και των τουρκοφρόνων. Το αποτέλεσμα της Κυριακής με 5.689 ψήφους αποτελεί μια προσωπική δικαίωση για τον ίδιο και μαρτυρά πως ένα μεγάλο και σημαντικό κομμάτι της μειονότητας δεν χειραγωγείται από τις υποδείξεις της Άγκυρας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.